Εγώ περίμενα ότι μέσα από την κρίση, η ποικίλη κρίση που μας μαστίζει, γιατί δεν είναι οικονομική κρίση μόνο, πολύ θα είχε σαν συνέπεια την συνειδητή επιστροφή στις ρίζες μας, στην πίστη μας, στις παραδόσεις μας. Τα γεγονότα των τελευταίων ημερών της επίγειας παρουσίας του Κυρίου, με την κορύφωση, είπαμε, στο Γολγοθά, με την παράδοση του Πνεύματος και την κάθοδό του στον Άδη κατά την πατερική εκκλησιαστική διδασκαλία, που επακολουθεί η ένδοξη Ανάσταση. Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι του Σαββάτου 29 Ιουλίου, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου, κύριος Προκόπιος, φαίνεται να υπέστη ανακοπή καρδιάς την ώρα που κολυμπούσε κοντά στο σπίτι του στην Θάσο. Ο Μητροπολίτης κύριος Προκόπιος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας Πρίνου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου, κύριος Προκόπιος, γεννήθηκε στο βουνό Χίου το 1939. Αποφύτησε από την Εκκλησιαστική Σχολή της Κορίνθου το 1958 και από τη Θεολογική Σχολή Αθηνών το 1963. Μείναμε συγκλονισμένοι όλοι, έκπληκτοι με το στόμα ανοιχτό. Πονάμε οι καβαλιώτες αυτή τη στιγμή. Αγαπούσαμε τον ιεράρχη μας και τον αγαπάμε ακόμη και νομίζω ότι του πρέπουν όλες οι τιμές. Δεν μας ξαναέχει τύχει τέτοιο πράγμα, είναι γεγονός. Ποτέ στην Καβάλα δεν πέθανε άλλη φορά ιεράρχης, για να ξέρουμε και τι πρέπει να κάνουμε και όλα τα σχετικά. Είμαστε αναστατωμένοι και τρέχουμε όλα να τα κάνουμε όλα όπως πρέπει και σωστά, γιατί του αξίζει το ελάχιστη τιμή που οφείλουμε στον ιεράρχη μας. Ξέρετε, ναι. Έχουμε μείνει όλοι με το στόμα ανοιχτό. Χειροτονήθηκε διάκονος το 1960 και πρεσβύτερος το 1965. Υπηρέτησε ως ιεροκήρυκα στην Ιερά Μητρόπολη Κορινθίας. Το 1974 εξελέγη Μητροπολίτης Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου. Ενθρονίστηκε στον Ιερό Ναό του Αποστόλου Παύλου στις 15 Ιουνίου του 1974. Συνεχίζοντας το έργο των προκατόχων του, συμπλήρωσε το οικοτροφείο του Αγίου Σύλλα, ανήγειρε το νέο οίκημα της Πνευματικής Εστίας της Μητροπόλεως με χώρους που εξυπηρετούν το σημαντικό έργο της Μητρόπολης. Τον Οκτώβριο του 1992 ο Μητροπολίτης με τους συνεργάτες του επισκέφθηκαν την Κένια και την Ουγκάντα και είδαν εκεί το πολύ ενδιαφέρον έργο της Ορθόδοξου Ιεραποστολής. Στον Ιερό Ναό του Αποστόλου Παύλου, με πρόταση του Μητροπολίτου, λειτουργεί το Τραπέζι της Αγάπης, το οποίο με πολύ αγάπη περιβάλλει την κοινωνία της Καβάλας και στο οποίο βρίσκουν καταφύγιο άνθρωποι νέοι, γέροι, ανήμποροι και μοναχοί. Την είδηση του θανάτου του Μητροπολίτη Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου, κυρίου Προκοπίου, επιβεβαίωσε ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας Πρίνου, Θωμάς Αγγελόπουλος. Κοιτάξτε, εγώ βρισκόμουν στο χώρο του Κέντρου Υγείας, όχι γιατί εξέρευα και γιατί συνηθίζω να περνά. Ναι. Όταν δεχθήκαμε την κλίση γύρω στις 2 παρά, πήγε ασθενοφόρο αμέσως με διασώστες του ΕΚΑΡ. Δυστυχώς όμως ήταν ήδη νεκρός και πρέπει να ήταν αρκετή ώρα νεκρός, γιατί ανησύχθη πέρα από το ότι ο άνθρωπος δεν είχε αναπνοή, σφιγμό κλπ. Είχε κατευθυνμένη μυδρίαση, που σημαίνει ότι είχε παρέλθει χρόνος από το γενικό του θάνατο. Έγιναν όλες οι προσπάθειες αναζωογόνησης. Συνεχίστηκαν και στο κέντρο υγείας, όπου μεταφέρθηκε γύρω στις 2:10, αλλά δεν αποδώσει. Κύριε Αγγελόπουλε, μάλιστα ήταν παρούσα μία συνταξιούχος προϊσταμένη του νοσοκομείου. Το βλέπαν τον άνθρωπο για αρκετή ώρα με το κεφάλι μέσα στο νερό, αλλά νομίζω ότι φορούσε μάσκα, γιατί συνήθισε να κουλιτάει, να φοράει μάσκα. Ήταν δεινός κολυμβητής, από ό,τι μου είχαν πει. Ισιώτης στην καταγωγή, αλλά φαίνεται ότι είχε σοβαρά προβλήματα υγείας, σοβαρότερα προβλήματα υγείας, κυρίως καρδιολογικά. Και ένα ανέβρισμα κοιλιακής αορτής, το οποίο ήταν ανεχείρητο.
Πιθανολογώ ότι κάποιο παθολογικό αίτιο συνέβη μέσα στο νερό, έκανε ανακοπή και άργησε να ανασυρθεί και από το νερό.